Σκοπός είναι να δείξουμε κάποια πρακτικά, έτσι, πρακτικούς τρόπους, πρακτικά μέσα, πώς μπορεί κανείς, όταν έχει μία επιχείρηση και θέλει να εξάγει κάποια προϊόντα, τι υπηρεσίες, πώς μπορεί αυτά να τα εξάγει έξω. Αλλά νομίζω και κάτι που θα ακουστεί πρώτη φορά στην περιοχή είναι πώς άλλο πια ένας Ελληνοαμερικανός από την Αμερική έρχεται και επενδύει άλλο πια στην Ελλάδα και δίνει δυνατότητες εδώ καινούργιες, σε καινούργιες αγορές, σε καινούργια προϊόντα, να έρθουν κάποιοι επιχειρηματίες πάλι παραγωγή της περιοχής και να συνεργαστούν μαζί του σε καινούργιες αγορές και σε καινούργια προϊόντα. Νομίζω αυτό θα είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί. Όλη η εκδήλωση εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τον απόδημο ελληνισμό και πώς ο απόδημος ελληνισμός ανέκαθεν έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη των δυτικών οικονομιών και όχι μόνο, θα έλεγα, ακόμη και της παγκόσμιας οικονομίας και αγοράς. Και νομίζω αυτό θα αναδειχθεί μέσα, ειδικά από το πώς θα μιλήσει ο τελευταίος ομιλητής, ο οποίος από την Αμερική έχει φέρει κεφάλαια και επενδύει εδώ στην Ελλάδα, αλλά και έχει δημιουργήσει και ευκαιρίες για Έλληνες από εδώ επιχειρηματίες και παραγωγούς για την αγορά της Αμερικής. Φαντάζομαι ότι οποιοδήποτε ντόπιος επιχειρηματίας που θέλει να κάνει πράγματα μπορεί να έρθει σε εσάς να ζητήσει βοήθεια. Σαφώς μπορεί να έρθει και να του δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, να μπορέσει να επικοινωνήσει με κάποιους ανθρώπους. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν και κάποιοι να το κάνουν αυτό. Φυσικά το όλο κέρδος από μια τέτοια εκδήλωση πιστεύω ότι είναι τελικά έστω και ένας από τους παραγωγούς, από τους επιχειρηματίες, να μπορέσει να προοδεύσει να κάνει κάτι καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχει τώρα. Αυτός είναι και ο βασικός στόχος της εκδήλωσης.